Καλό μεσημέρι, καλημέρα σας. Καλό δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είμαστε κι εμείς, όπως οι περισσότεροι, που γνωρίζαμε τον Παντελή, λίγο, πολύ, δεν έχει σημασία. Φαντάζομαι ότι η πιο κοντινή του, η πιο στενή του φίλη θα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Το σίγουρο πάντως είναι ότι είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, πολύ σοκαρισμένοι από το πρωί που μάθαμε την είδηση ότι έχασε τη ζωή του ένα νέο παλικάρι σε τροχαίο δυστύχημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μπει στα σπίτια μας, είχε μπει στη ζωή μας, είχε μπει στην καθημερινότητά μας με τα τραγούδια του, με τη φωνή του, τόσο απλά, τόσο αθόρυβα νομίζω, και έφυγε τόσο ξαφνικά. Εγώ την είδηση την άκουσα το πρωί στην εκπομπή της Χριστίνας. Ο Στέφανος ο Κωνσταντινίδης, νομίζω, ναι, το είπε, και συνδεθήκανε με τον Γιάννη τον Μουρούτσο τηλεφωνικά. Μιλούσανε καταρχήν για ατύχημα, γιατί δεν είχε ακόμα επιβεβαιωθεί η τραγική είδηση ότι επρόκειτο για δυστύχημα. Και σιγά σιγά όσο οι ώρες περνούσαν, Βάνια μου, σε παρακαλώ μια χάρη, κλείστε μου το ακουστικό γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε αυτά που λέω και έχω συνέχεια το talkback. Ευχαριστώ πολύ. Επιβεβαιώθηκε η τραγική είδηση ότι επρόκειτο για δυστύχημα. Στην αρχή έλεγα για το όνομα έναν γνωστό τραγουδιστή, αργότερα κυκλοφορούσε το όνομα, αλλά αν δεν υπάρξει επιβεβαίωση, αν δεν γίνει αναγνώριση, επειδή δεν είχε τα χαρτιά του επάνω ο Παντελής, δεν μπόρεσε να γίνει κάποια ανακοίνωση. Έγινε ανακοίνωση αργότερα. Πήγαν κάποιοι άνθρωποι που τον αναγνώρισαν. Μεταξύ αυτών και ο κύριος Μπερτάκης, επιχειρηματίας. Τώρα βλέπουμε με το κινητό μου να ασχολούμαι συνέχεια εδώ πέρα. Γιατί όλοι πρέπει να ασχολούμαστε με το κινητό μας, γιατί όλοι είμαστε σε επαφή. Περιμένουμε να βγάλουμε κάποιους ανθρώπους στον αέρα. Προσπαθούν να βγάλουν κάποιους ανθρώπους στον αέρα, κάποιους οικείους του. Ο Κώστας Μπερτάκης ήταν αυτός που έκανε και την ανέλαβε το τραγικό έργο της αναγνώρισης. Γιατί για τον Κώστα Μπερτάκη, τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου που εμφανιζόταν για πολλά χρόνια ο Παντελής, ο Παντελής Παντελίδης δεν ήταν μόνο ο καλλιτέχνης του, ήταν κάτι σαν γιος του, έτσι. Ήταν, ξέρετε, σαν μέλος της οικογένειάς του, οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι συντετριμένος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να πω ότι εμείς έχουμε, θέλω να ρωτήσω αν έχουμε το link, παιδιά. Το έχουμε, ναι. Το έχουμε. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο δημοσιογράφος του Έψου, βρίσκεται στο Ασκληπείο και να μάθουμε.